Χαίρομαι πολύ και σας καλωσορίζω στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη μας συνάντηση σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο, καθώς μέχρι τώρα οι επαφές μας ήταν μεν συχνές, αλλά γινόντουσαν αλλού. Θα εξακολουθούν βέβαια οι επαφές μας να είναι συχνές και συστηματικές, γιατί αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται και στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Και προσωπικά σας θεωρώ τους εντός εισαγωγικών λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, συνεργάτες και συνέτερους στην ανάπτυξη της χώρας. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στην Θεσσαλονίκη. Είχα την ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της τακτικής προετοιμασίας την οποία κάνουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα είμαι έτοιμος να ακούσω και να συζητήσω τις δικές σας προτάσεις για αυτά τα οποία ήδη συμβαίνουν στη χώρα, όπως νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις, τα πολύ θετικά στοιχεία που είχαμε στο μέτωπο της αύξησης της απασχόλησης για τον μήνα Αύγουστο, την σημαντική βελτίωση του δίκτυου οικονομικής εμπιστοσύνης τους τελευταίους δύο μήνες. Να συζητήσουμε για αυτά τα οποία δρομολογούνται, για το πολύ τολμηρό αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο η κυβέρνηση θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση εντός αυτής της εβδομάδος, αλλά και για αυτά τα οποία προσδοκούμε, που δεν είναι άλλα από επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη για όλους. Έχουμε ήδη πολύ θετικά νέα στο μέτωπο μια σειράς από μεγάλες επενδύσεις, το τι γίνεται στο ελληνικό, τι γίνεται με την κατάθεση του καινούριου master plan της COSCO για την ουσιαστική αναβάθμιση του λιμένου του Πειραιά, τι γίνεται εξελίξεις αναφυγείας Καραμαγκά. Πιστεύω και μια σειρά από σημαντικές ήδη εξαγγελίες μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες δρομολογούνται στη χώρα μας. Είμαστε εδώ όμως βέβαια να συζητήσουμε και για τα πολλά προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά, είτε αυτά αφορούν ιστορικές παθογένειες, είτε είναι πληγές από το πρόσφατο παρελθόν. Και είμαι πάντα πρόθυμος και ανοιχτός να ακούσω τις απόψεις σας. Όμως θέλω και με την ευκαιρία αυτή, στην πρώτη μας επίσημη συνάντηση με τη νέα μου ιδιότητα, να επαναλάβω μία σταθερή μου θέση, ότι η πολιτεία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα με κάθε κίνητρο για να αναπτυχθεί. Απαιτεί όμως και από αυτήν να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο. Να σέβεται τον νόμο, τις υποχρεώσεις της, να φροντίζει τους εργαζόμενους και να φροντίζει βέβαια και το κοινό μας περιβάλλον. Είναι αυτή η συμφωνία αλήθειας για την οποία είχα μιλήσει πολλές φορές όταν ήμουν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης και την οποία σας καλώ όλους, όλες και όλους να την κάνουμε πράξη τώρα. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ειδικά σήμερα, λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένω συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις των κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη, γιατί αυτή και μόνο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια πραγματικά αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό είναι το κλειδί για την οριστική υπέρβαση της κρίσης, αλλά και ο μόνος δρόμος για την ευημερία όλων των πολιτών παντού στη χώρα. Γι' αυτό και άλλωστε και το σύνθημά μας σε αυτήν την έκθεση είναι ανάπτυξη για όλους.